Κύριε Φενέκο, εδώ ε, υπάρχει τη, η διαρροή τη ελληνική πλευρά, οι πληροφορίε για το τι ακριβώ έγινε με τον Στόλτεμπεκ mm. Και λέει η ελληνική πλευρά μεταξύ των άλλων, και νομίζω ότι κάπω έτσι πρέπει να έχουν τα πράγματα ενδεχομένω. Η, η μονομερή εγχείρηση εγγράφου για την παράκληση για σχόλια, με την παράκληση για σχόλια εντό μια εβδομάδα, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά έναξη διαλόγου. Λέει και κάτι ακόμα έχει, ότι έχει δώσει έγγραφα στι δύο πλευρέ από τη φαίνεται ο και του παιδιά, κάντε μου σχόλια εδώ πέρα. Μα... Έτσι προτείνω να αποκλιμακωθεί Ο η ένταση. Αυτό που είπαμε τεχνικά. Ήταν. Ναι, αυτό... τεχνικά. Α, ναι. Δεν λέει αν θα, θα κάτσουμε πώ θα παίζει να συζητήσουμε για την ΑΟΣ, για την Φαλοκουμπίδα κτλ. Για την τεχνική αποκλιμάκωση μιλάμε. Κοιτάξτε, στο ΝΑΤΟ πάντα υπήρχε ένα πρόβλημα στι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Γιατί κολούσαν όλα τα θέματα του ΝΑΤΟ mm. ακριβώ λόγω τη ελληνοτουρκική διαμάχη. Πάντα το ΝΑΤΟ έψαχνε να βρει τεχνικού τρόπου. Και πώ το κάνει αυτό, Υπάρχει ένα επιτελείο, το Διεθνέ Επιτελείο του ΝΑΤΟ, το οποίο εκδίδει έγγραφα με ημερομηνία λήξη που λέει μέχρι τότε θέλω τι απόψει σου, τα οποία έχουν τεχνικό καθαρά χαρακτήρα. Αυτό προφανώ συνέβη. Σε αυτό όμω το ΝΑΤΟ θεωρεί ότι υπάρχει ενημέρωση και τη στρατιωτική και τη πολιτική ηγεσία τη Ελλάδο και γι' αυτό προφανώ ο Στόλτεμπεργκ λέει ότι υπήρξε ενημέρωση. Να βαχία, με συγχωρείτε. Ε, είπαμε ναι. και πολύ νωρίτερα ότι η... το να σα δώσω εγώ μία πρόταση να τη μελετήσετε. Δεν σημαίνει ότι ξεκινάμε ένα διάλογο για οποιοδήποτε θα... θέμα. Α, ο Στόλτεμπερκ, θα ήθελα το σχόλιο σα για αυτό, για την κίνησή του. Δηλαδή, δεν είναι ο άνθρωπο ανόητο. Εμπάρχει, το νομίζω, δεν είναι, εδώ, να, πήγε να πήγε κατάλαβε δαπερτίδο. ότι εδώ... με την ε, 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 εγχείρηση ενό εγγράφου ξεκινάει ο διάλογο. Αυτό θεωρεί ότι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ το τεχνικό ξεκινάει ο διάλογο με την εγχείρηση εγγράφου. Αυτή είναι η πρακτική στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι όμω πολιτικό ζήτημα. Και εδώ τώρα είναι το μεγάλο ζήτημα στι ελληνοτουρκικέ διαφορέ στο ΝΑΤΟ. Εμεί και η Τουρκία βλέπουμε το ΝΑΤΟ σαν ένα όργανο επίλυση πολιτικών διαφορών. Δεν είναι αυτό το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι ένα τεχνικό οργανισμό, μια συμμαχία. Δεν έχει καν δικαιοδοσία. Ούτε καν μπορεί να διαμορφώσει διεθνέ δίκαιο. Άρα, ε, ποντάρουμε στο ΝΑΤΟ πολλά πράγματα που δεν μπορεί να μα τα προσφέρει. Όταν διαφωνούν δύο χώρε μέλη τη ίδια συμμαχία, που υπάρχει ο κίνδυνο να διαλυθεί η συμμαχία, αν πάρουν και άλλε χώρε μέλη. Γιατί μιλάμε τώρα για σύγκρουση Αθήνα-Αγκυρα, Παρισίων-Αγκυρα. Και πάλι λέγοντα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, τον Στις... τι ο το χω... το Στις Στι περιπτώσει αυτέ λοιπόν που το ΝΑΤΟ είχε πολλά τέτοια προβλήματα στο παρελθόν, υπήρχαν πρωτοβουλίε, όπω παράδειγμα ήταν η επιτοπή των τριών σοφών, τρει πρέσβει, οι οποίοι κάθισαν στο τραπέζι και βρήκαν τρόπου για να. με ένα μηχανισμό για την επίλυση πολιτικών διαφορών. Όμω δεν υποστηρίχθηκε από τι χώρε. Ούτε υποστηρίχθηκε η πρόταση που υπήρχε από τον Καναδά, ότι όταν υπάρχουν πολιτικά ζητήματα που κολλάνε τη διαδικασία του ΝΑΤΟ, οι χώρε να υποχρεούνται να πάνε στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη, έστω και μονομερό. Ούτε εμεί την υποστηρίξαμε αυτή την πρόταση. Γιατί, γιατί πάντα το ΝΑΤΟ το βλέπαμε σα... με δύο βάρκε. Να μα λύσει το πρόβλημα, αλλά να μην εκτεθούμε και πάρα πολύ. Και τι γιατί... θα κάνουμε τώρα, δηλαδή. θα περιμένουμε να φύγει ο από τις μας τι αρχαιολογικά μα σύνταγματα. Όχι. Αλλά θα πρέπει τι να μην... θα Εδώ να... πάει η ναι, ναι. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Να ασχοληθούμε με τον Άτο στον βαθμό που μπορεί να το λύσει, αλλά κυρίω το διπλωματικό μα επίπεδο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι διεθνεί σχέσει, είναι όλα αυτά. Δεν είναι το ΝΑΤΟ. Το πρόσωπο δεν παίζει όλο ο Νάβαχη. Δηλαδή, ο κ. Σόντεμπεργκ τον θεωρεί ότι έχει ένα πρόσωπο κύριο που μπορεί να πει στον Ερντογάν. Δηλαδή, ο, ο Ερντογάν έσπευε και ζήτησε συγγνώμη από τον Πούτιν μόνο και μόνο γιατί βγήκε μια ανακοίνωση για την άφτεξη. Καθόλου δεν πιστεύω σε αυτό το πράγμα. Όμω από την άλλη πλευρά το ψηφίσαμε. Το Σόντεμπεργκ να βγει ε, ε, γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. Να, ναι. να, να τα βάλουμε τα πράγματα ναι. σε μια σειρά. Τώρα, αν θέλετε να αναλύσουμε λίγο για την Άβδεξ, που το θεωρώ κρίσιμο. Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώ η αλήθεια Ού, έτσι, ούτε έτσι όπω τη λένε οι Κύπροι, ούτε έτσι όπω τη λένε οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η αρμοδιότητα για τη ναύτε σε συγκεκριμένη περιοχή έχει η Λευκοσία και το Ηράκλειο και η Αθήνα. Όμω δεν απευθύνεται σε αυτές τις δύο, ε, στα, στα δύο κέντρα. Mm. Γιατί για να μην έρθει σε σύγκρουση με την Τουρκία. Πού πάει, πάει στην Ισπανία, σε ένα ευρύτερο καπέλο. Και έρχεται τώρα και τη λέει: Α, εγώ ακολουθώ την νόμιμη διαδικασία. Μα δεν είναι η νόμιμη διαδικασία αυτή. Η νόμιμη διαδικασία των αρμοδίων. Αρβοδιακών... Άρα λοιπόν λέτε και οι Ρώσοι έχουν κάνει την γέλα του. Βεβαίω έχουν κάνει την γέλα.